Η θητεία μου ήταν σύντομη. Λόγω δικαστικών διενέξεων αμφισβητήσεων που προέκυψαν στην εκλογική διαδικασία, την αρχική, ε, ξανά έγιναν εκλογέ και ουσιαστικά εγ, εγώ έμεινα στη θέση του Προέδρου, και είμαι στη μάλλον στη θέση του Προέδρου, ε, περί τα δύο χρόνια, δύο με δυόμιση. Ε, εντάξει, σύντομο χρονικό διάστημα. Ηταμια μισή θητεία. Ουσιαστικά ήταν μισή, μισή ακριβώ θητεία. Mm -hmm. Και ένα από του λόγου που θέλω ξανά να εκλεγώ είναι και αυτό, να, να ολοκληρώσω τη θητεία μου. Η διαδικασία τώρα δεν ξέρω αν ενδιαφέρει. Γίνεται με δύο ψηφοδέλτια, ένα των Προέδρων και ένα των Συμβούλων. Εκλέγονται ένα Πρόεδρο και οχτώ σύμβουλοι. Ε, πρόεδροι, είναι, υποψήφοι είναι δύο και σύμβουλοι είναι 13 υποψήφοι, από του οποίου θα εκλεγούν οχτώ. Mm -hmm. ε, τώρα, ε, προτεραιότητε είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των κεκτημένων του δικηγορικού σώματο. Ε, και όχι μόνο. Εγώ δεν περιορίζομαι στο δικηγορικό σώμα μόνο. Θέλω να αποτελώ και να αποτελούμε μάλλον και μέρο και αποτελούμε θεωρώ τη λεσβιακή κοινωνία. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα που άπτονται δικά μα και των πολιτών. Mm -hmm. Οι αμοιβέ μα, οι αναβολέ στα δικαστήρια, οι απεργίε, όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν αντίκτυπο και στην κοινωνία τη λεσβιακή. Και ειδικά τώρα και με το θέμα του κορονοϊού, που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και για, τον, για μας, αλλά και για τον κόσμο. Να. Ε... Εσείς τώρα, στα δύο χρόνια αυτά της φοιτείας σας, ποιες ήταν, ήταν οι στόχοι, οι σας που θεωρείτε ότι μπόρεσαν να πρόλαβαν να υλοποιηθούν και ποια είναι εκείνα τα οποία τα έχετε αφήσει για την επόμενη θητεία. Λοιπόν, ε, βασικά ε, ο πρώτος στόχος ήταν το νοικοκύρημα του συλλόγου. Το οικονομικό νοικοκύρημα. Γιατί ξέρετε, Αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν. Ήμασταν ναι. σχεδόν ξέφραγο αμπέλι. Καταφέραμε αυτή τη στιγμή και βάλαμε μία τάξη στα οικονομικά. Έχουμε ε, λογιστικ... λογιστέ μόνιμους οι οποίοι επιβλέπουν και συντονίζουν το... την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Και αυτό που πετύχαμε, βέβαια, αυτό έχει επιτευχθεί με προσπάθεια πολλών και η διαδικασία για να επιτευχθεί έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Ήταν το να μας παραχωρηθεί η αίθουσα εκδηλώσεων του, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αιγαίου. Mm -hmm. ε, Αυτό έχει γίνει, έχει οριστικοποιηθεί. Ναι, έχει οριστικοποιηθεί, μας έχει παραχωρηθεί για 12 χρόνια και βρίσκεται στο στάδιο της μετασκευής. Δηλαδή πρέπει να μετασκευαστεί η αίθουσα, να γίνει κατάλληλη για ε, ακροατήριο. Δηλαδή να μπουν τα έδρανα, να, να διαμορφωθεί ο χώρος κτλ. κτλ. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει και η σχετική γραφειοκρατία, έχουμε καθυστερήσει αρκετά, αλλά είναι στο τελικό στάδιο. Έχει γίνει μελέτη από την Περιφέρεια, από το μηχανικό τη Περιφέρεια, και περιμένουμε πια την έγκριση από τα κεντρικά για να ολοκληρώσουμε την Δηλαδή, ο χώρο αυτό δεν θα χρησιμοποιείται πλέον σαν αίθουσα εκδηλώσεων. Θα χρησιμοποιείται. Δεν έχουμε αποκλειστική χρήση. Α το πούμε, μαζί με του υπαλλήλου του Υπουργείου, του άλλο του Υπουργείου, θα το χρησιμοποιούμε και εμεί. Mm -hmm. ε, 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 παρότι εκεί θέλω να το πω αυτό αντιμετωπίσαμε μεγάλη αντίδραση από πλευράς υπαλλήλων του, της γραμματείας Ά, δηλαδή, που δεν δε θέλαν να γίνει αυτό ε, αυτή η αίθουσα να γίνει ακροατήριο δικαστήριο παρόλα αυτά ευτυχώς ε, οι ενστάσεις τους και οι αντιρρήσεις τους δεν άλλαξαν το αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και μία ακόμα έθουσα συνεδριάσεων των δικαστηρίων. Γιατί, όπω τα ξέρετε, το δικαστικό μεγάλο είναι μικρό. Σε πόσο καιρό υπολογίζετε ότι θα είναι έτοιμη η ε, Εάν τούνες? όλα πάνε καλά, το νέο έτο κανονικά θα ξεκινήσουν οι, εργασίες εργασίε μετασκευή. Παλαιότερα, θυμάμαι, είχαν γίνει διάφορε ανακοινώσει για ανέγερση νέου κτηρίου στο πίσω μέρο του δικαστικού μεγάρου. Πού πήγαν όλα αυτά, Έμειναν στα χαρτιά, στα συρτάρια. Ναι, είχαμε διαβεβαιώσει υπουργών παραγόντων ότι θα γίνουν προσθήκε στο ναι. δικαστικό μέγαρο και θα δημιουργηθούν καινούριε υποδομέ και για αίθουσε αλλά και για γραφεία. Γιατί κατά ψέματα και στα γραφεία τα, στα οποία εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι υπάρχει θέμα μεγάλο. Είναι μικρά. Πράγματι. Και στηβάζονται τρει και τέσσερι και πέντε υπάλληλοι σε ένα γραφείο. Είναι δύσκολε συνθήκε και για αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή από αυτό, έχουν παγώσει. Δυστυχώ έχει σταματήσει κάθε είδου ενέργεια προ αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα τώρα που μα παραχωρήθηκε και η αίθουσα των εκδηλώσεων, θεωρώ ότι έχει κλείσει το θέμα οριστικά. Ε, μια που αναφερθήκατε στα οικονομικά ζητήματα του συλλόγου, το θέμα του τότε η υπόθεση κατάχρηση είχε απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Ε, Ω προ αυτό, πιστεύετε ότι έφταιγε το ότι δεν υπήρχε κατάλληλη οργάνωση για να προστατευτεί η... το ταμείο, η λειτουργία πολλά, του συλλόγου. Πολλοί ήταν οι παράγοντε. Τώρα δεν θέλω να, να το ξαναφέρω το θέμα. Πολλά ήταν τα θέματα. Φταίγαμε και εμεί που εμπιστευόμασταν ε, την συγκεκριμένη υπάλληλο. Εντάξει, και δικιά της ήταν η μεγαλύτερη ευθύνη βέβαια. Ε, και το γεγονός ότι δεν υπήρχε οργανωμένη λογιστική επιμέλεια, παρακολούθηση. Ε, να φανταστείτε δεν είχαμε καν λογιστικά βιβλία που έπρεπε να έχουν. Δηλαδή mm -hmm. ήμασταν σε μια κατάσταση τραγική.